Τα προβλήματα του νομικού κόσμου βρέθηκαν στο επίκεντρο της ανοιχτής συγκέντρωσης που είχε ο υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, Στράτος Σιμόπουλος. Φίλοι και γνωστοί έδωσαν το παρόν τους στη συγκεκριμένη εκδήλωση, προκειμένου να ευχηθούν καλή επιτυχία στον προεκλογικό αγώνα του Στράτου Σιμόπουλου. Ναι, παρευρίσκουμε στην εκδήλωση, διότι ο κύριος Σιμόπουλος, που είναι και φίλος πάνω απ' όλα, έχει αποδείξει μέχρι πρότινος πορεία του, σαν γενικός γραμματέας, ότι αξίζει να πάει ακόμα ψηλότερα. Πιστεύω προσωπικά σε αυτόν και θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία για τη χώρα η εκλογή του ως βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Στράτου, ας με επιτραπεί να πω, τον γνωρίζω εδώ και χρόνια και έχω τις καλύτερες εντυπώσεις για αυτόν, γιατί πιστεύω ότι πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος θετικός, ο οποίος βοηθάει σε όλες τις περιστάσεις και δεν ξεχνάει τους φίλους του. Ποια είναι τα προβλήματα του νομικού κόσμου που πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα? Τα προβλήματα του νομικού κόσμου, γιατί είναι και ένα επίκαιρο θέμα αυτό. Πριν από λίγο καιρό ήμασταν σε μια πανελλαδική αποχή, μετά από ένα δημοψήφισμα το οποίο ακολούθησε, σχετικά με την ψήφιση του νέου κώδικα πολιτικής οικονομίας. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι απήχαμε όχι για κάποια δικά μας συντεχνιακά συμφέροντα, αλλά για τον ίδιο τον κόσμο, διότι ένα από τα σημαντικότερα που γίνεται με τον νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας είναι ότι καταργείται η μάρτυρη απόδειξη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα γίνονται δίκες χωρίς μάρτυρες. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι αυξάνουν τα προνόμια υπέρ των τραπεζών σε υποθέσεις πληστηριασμών, με αποτέλεσμα να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση έναντι των υπολείπων οφειλετών. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι της ώρας να τα αναπτύξουμε, αλλά είναι τόσο μεγάλες οι αλλαγές και γι' αυτό το λόγο ο Πανψηφίου Δικηγορικό Σύλλογο με μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισε την πανελλαδική αποχή. Βέβαια, τώρα έχει ανασταλεί αποχή λόγω του ότι έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά και πάλι σε οποιαδήποτε περίπτωση επανέλθει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και πάλι είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή διεκδίκηση. Είναι ευχαρίστηση μεγάλη, γιατί εκτός από τη γνωριμία, να μην πούμε χρόνια στράτου, γιατί είναι και τα νέα τα παιδιά εδώ και θα παρακολουθούμε, θεωρώ ότι είναι από τους ελάχιστους, για να μην πω ο μόνος, ο οποίος έδειξε αυτά τα χρόνια πραγματικό ενδιαφέρον για τα προβλήματά μας. Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα που είχε στο Υπουργείο, επανειλημμένα είχε επισκεφθεί στα δικαστήρια, γνωρίζει τα θέματα των δικαστηρίων, τα κτηριακά. Με δικές του παρεμβάσεις έχουν γίνει κάποιες εργασίες στις τουαλέτες, στεγανοποίηση της ροφής, αυτά τα περίφημα που έχουμε, τις γλάστρες που βάζουν οι υπάλληλοι όταν στάζει το Μέγαρο. Θεωρώ λοιπόν, παρόλο που δεν είναι δικός μας εντός εισαγωγικών άνθρωπος της νομικής επιστήμης και της δικηγορίας, έχει δείξει ένα πραγματικά ενδιαφέρον για τα ζητήματα, τα κτηριακά και τα υπόλοιπα, τα ζητήματα που μας απασχολούν. Δεν θα ξεχάσω και τις παρεμβάσεις που έχει κάνει και από τη θέση του και λόγω και της συγνωριμίας προσωπικής και της φιλίας που έχουμε και για τον κώδικα που καταφέραμε και πιστεύω ότι πήγε στις καλένδες, αλλά και για τα άλλα τα ζητήματα που μας απασχολήσανε την τελευταία τριετία. Δεν θα πω περισσότερα με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος Θεσσαλονικιός, είναι γνωστός μας, το ξέρουμε όλοι και όλες. Είναι μία υποψηφιότητα η οποία έρχεται από κάτω, δεν είναι επιβεβλημένη και ορισμένη από αλλού. Θεωρώ λοιπόν ότι για όλα όσα είπα, αλλά και γιατί ο καθένας μας προσωπικά έχει κάποιους λόγους που δεν τους ξέρω εγώ, είναι μία υποψηφιότητα η οποία πρέπει να στηριχθεί, γιατί πέρα από το ότι είναι ένας άνθρωπος καινούριος που αξίζει να εμφανιστεί στην Ευρωβουλή να μας εκπροσωπήσει, πιστεύω ότι τελικά, να το πω και συμφεροντολογικά, θα είναι για το συμφέρον των δικηγόρων και της δικιάς μας τάξης. Στράτο, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στη συγκεκριμένη εκλογή. Όλοι όσοι είμαστε εδώ, τους βλέπω όλους και όλες, έχουμε κάνει αγώνες για την παράταξη αυτή από χρόνια, από τα φοιτητικά μας χρόνια, η μεγαλύτερη και η νεότερη τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι και οι αγώνες αυτοί μας συνδέουν, θα τους συνεχίσεις και είμαι σίγουρος από ένα άλλο πόστο αυτή τη φορά, το οποίο θα είναι καλύτερο και για σένα αλλά και για εμάς.